Έχουμε παρέα μας, Γρηγόρη, τον τεχνικό διευθυντή, τον team manager, τη μάνα του λόγου θα πω, του μπασκετικού ΠΑΟΚ, τον κύριο Τέλη Ζωνατζίδη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Κώστα, σε σένα, τους ακροατές του Λίμπερο. Είναι παρέα μας. Καλή επιτυχία στην καινούργια στέγη εκεί. Και στο ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Είμαι σίγουρος, επιτυχημένο εγχείρημα. Με συνεργάτησα τον Γρηγόρη τον Ατρίδη, είναι σίγουρη. Γεια σας, καλησπέρα. Λοιπόν, γεια σου Γρηγόρη. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με τρόπο που νομίζω ότι σας έχει στεναχωρήσει και εσάς, όσο έχει στεναχωρήσει ίσως και περισσότερο εσάς, αλλά λέω, όσο έχει στεναχωρήσει και τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Λένε, για μας η λέξη στεναχώρια δεν είναι, μάλλον δεν υφίσταται. Εμάς είναι η λέξη που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, να είναι ψυχραιμία και ηρεμία, γιατί όποιος μπορεί να καταλάβει τις αιτίες μιας πορείας, δεν υπάρχει στεναχώρια, υπάρχει ηρεμία, ψυχραιμία και να ψάχνεις να βρίσκεις λύσεις σε αυτά που σου συμβαίνουν. Καλώς ή κακώς, εμάς τα λίγο πριν αρχίσουν οι επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας και ενώ υπήρξε μια εξαιρετική προετοιμασία, ενώ ήμασταν πανέτοιμοι, θα έλεγα, από κάθε πλευράς και αγωνιστικής και ψυχολογικής, μας χτύπησε ένας κεραυνός και μας έκαψε. Οπότε έχουμε να διαχειριστούμε αυτό το πράγμα. Αλλά στεναχώρια δεν υπάρχει. Υπάρχει ηρεμία, υπάρχει ψυχραιμία και υπάρχει και φυσικά και η επιθυμία να παλέψουμε και να ξεπεράσουμε ακόμα και αυτές τις δυσκολίες όσο πιο γρήγορα γίνεται και να έρθουν και τα αποτελέσματα που θέλουμε. Άρα κύριε Ζουρνατζίδη, θεωρείτε ότι παρά τα αρνητικά αποτελέσματα και το δύσκολο ξεκίνημα που έχει ο ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής, γενικά η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη? Τι εννοείτε, δηλαδή ποια κατάσταση δεν είναι διαχειρίσιμη? Μόνο θα εννοώ ότι εσείς που είστε πρωταγωνιστής στην ομάδα μαζί με τους υπόλοιπους που... Όλα τα άλλα τα διαχειριζόμαστε. Εδώ έχουμε διαχειριστεί πολύ πολύ μεγαλύτερα προβλήματα που είχαν σχέση πραγματικά με τον σε εισαγωγικά θάνατο της ομάδας και αναφέρομαι σε οικονομικά προβλήματα, σε καταστάσεις που είχαν να κάνουν με την βιωσιμότητα της ομάδας. Και τα διαχειριστήκαμε, θεωρώ, όχι με απλά καλό τρόπο, με άριστο τρόπο. Τώρα το αγωνιστικό πάντα είναι ένα θέμα που σαφώς και επηρεάζει την εικόνα και μας δίνει τη χαρά και τη λύπη, όπως είπατε, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο είναι στιγμές, είναι μέρες, είναι εβδομάδες που τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως θέλεις. Αν πραγματικά εμείς ήμασταν πλήρεις και είχαμε όλους τους παίκτες μας στο γήπεδο και είχαμε η δουλειά που κάναμε, βλέπαμε ότι δεν βγαίνει στο γήπεδο, πραγματικά αυτό θα ήταν ένας μεγάλος πλεονέκτημας. Και τώρα όταν ετοιμάζεις μια ομάδα και από αυτή την ομάδα τα πιο σημαντικά και τα πιο σοβαρά της κομμάτια είναι ή εκτός γηπέδου ή εντός γηπέδου με πολλά προβλήματα, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι θέμα επιλογών, αν κάναμε το σωστό ή όχι. Το θέμα είναι πώς θα επανέλθουν όλοι στην προτέρα κατάσταση για να συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε. Να ρωτήσω το εξής. Θεωρείτε ότι ο πλήρης ΠΑΟΚ θα ξεκινούσε με διαφορετικό τρόπο τις υποχρεώσεις? 100%. 100% δεν υπάρχει καμία περίπτωση. 100%. 100%. Το είχαμε δει. Δεν είναι κάτι το οποίο... Δεν πιθανολογώ. Αυτή τη στιγμή δεν λέω κάτι που πιθανόν. Το είχαμε δει μέχρι και μια εβδομάδα πριν. Το βλέπαμε κάθε μέρα στο κύπελλο, σε όλα τα φιλικά, στην προπόνηση, στη διάθεση, στη σοβαρότητα, στον τρόπο που δούλευε η ομάδα από όλους, από το στάφ, από τους παίκτες. Τα βλέπαμε, τα ζούσαμε κάθε μέρα. Νομίζω ότι μετά από 30 χρόνια ενεργής συμμετοχής σε ομάδες, έχω νομίζω το κριτήριο να πω πότε πηγαίνουν τα πράγματα καλά και πότε δεν πηγαίνουν. Σαφώς και σας ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή. Εννοείται ότι έχετε. Τα πράγματα πηγαίναν εξαιρετικά. Σαφώς και είχαμε να βελτιώσουμε πράγματα, σαφώς και είχαμε πολλά πράγματα ακόμα, αλλά οποιαδήποτε καινούργια ομάδα με καινούργιο προπονητή, καινούργιους παίκτες βρισκόταν σε ένα ξεκίνημα μιας τόσο δύσκολης χρονιάς, όσο περνάει ο καιρός και δουλεύει σωστά, θα βελτιώνεται. Αλλά ήμασταν σίγουρα σε έναν εξαιρετικό
δρόμο, σε έναν εξαιρετικό δρόμο, και πιστεύουμε ότι σε αυτό θα επανέλθουμε άμεσα. Κύριε Ζουρατζίδη, επειδή γίνεται μεγάλη κουβέντα και για το, έτσι, το μπάσκετ που έχει παίξει ο ΠΑΟΚ αυτές τις δύο πρώτες αναμετρήσεις, παρότι είναι πολύ νωρίς μέσα στη σεζόν και νομίζω ότι είναι πολύ υπερβολικό να σταυρώνεται η ομάδα. Αυτή είναι η δική μου προσωπική άποψη. Θεωρείτε ότι αυτές οι απουσίες που είχε ο ΠΑΟΚ, που ήταν και πολύ σημαντικές, που όμως δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως δικαιολογία, επηρέασαν και το τρόπο με τον οποίο αγωνίστηκε η ομάδα? Δικαιολογία δεν υπάρχει. Δεν είναι η δικαιολογία. Εδώ έχουμε να κάνουμε με απλά πράγματα τα οποία όποιος γνωρίζει το παιχνίδι μπορεί να κάτσει να δει ποια ήταν τα νούμερα σε όλα τα φιλικά, να δει ποια ήταν η δημιουργία, πόσες ασίστ δίναμε, ποιοι δίναν τις ασίστ, ποιοι πέραν την αποσυμπίεζαν το παιχνίδι, ποιοι δημιουργούσαν για να εκτελέσουν κάποιοι άλλοι. Όταν αυτά τα παιδιά δεν υπάρχουν στο γήπεδο, ουσιαστικά αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Δεν είναι δικαιολογία, είναι μια πραγματικότητα την οποία ό,τι και να λέμε αυτή τη στιγμή δεν αλλάζει. Έτσι. Γι' αυτό σας λέω ότι σε εμάς δεν υπάρχει. Σαφώς και θα θέλαμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά. Σαφώς και στον ντέρμπι θα θέλαμε να κερδίσουμε. Σαφώς και το παιχνίδι στον Προμηθέα θα έπρεπε ακόμα και με προβλήματα, με δυσκολίες, οι υπάρχοντες παίκτες να... Εντάξει, αυτό τώρα, αυτό μου αρέσει που ακούω. Ό,τι καλύτερο για να το κερδίσουμε, σαφώς. Και θα μπορούσαμε και κάτω από αυτές τις συνθήκες να κερδίσουμε και τα δύο παιχνίδια. Κάτω από αυτές τις συνθήκες θα μπορούσαμε να κερδίσουμε και τα δύο παιχνίδια. Ωραία. Αυτό δυστυχώς δεν έγινε. Αυτό έτσι όμως, πρέπει να είναι ο ΠΑΟΚ. Έτσι πρέπει να είναι ο ΠΑΟΚ. Ότι οι συνθήκες. Καλά, δεν συζητάμε σε αυτό το κομμάτι. Φυσικά και έτσι πρέπει να είναι ο ΠΑΟΚ. Και φυσικά και ανεξάρτητα των προβλημάτων θα πρέπει όσοι είναι μέσα στο γήπεδο να παλεύουν. Αλλά υπάρχουν και κάποια πράγματα τα οποία γίνονται ή δεν γίνονται. Εάν τώρα το πρόβλημά μας ήταν γιατί κάποιοι δεν πάλεψαν ή δεν προσπάθησαν σε αυτά τα μάτια, ήταν ένα σοβαρό πρόβλημα. Επειδή όμως τα υπόλοιπα θεωρούμε ότι είναι πολύ πιο σοβαρά, θα περιμένουμε να γυρίσουν όλοι οι παίκτες, να παίξουν ομάδα όλοι μαζί, να γίνουν αυτά που γινότανε, και όταν θα πάρουμε αυτή την εικόνα, μετά θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για λεπτομέρειες, για αδυναμίες, για ποιοι μπορούν να βοηθήσουν, πόσο μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα. Μέχρι τότε θα κάνουμε όλοι υπομονή. Καλός ή κακός, δεν υπάρχει κανένα άλλο φάρμακο στον αθλητισμό. Όταν τα πράγματα, όταν σε χτυπάει ο κεραυνός, όπως είπα, θα πρέπει να έχεις υπομονή να αλλάξεις την κατάσταση. Αυτό τώρα μπορεί να έρθει μέσα από ένα αποτέλεσμα ή μπορεί να έρθει μέσα από μια σειρά, μια πληρότητα στις προπονήσεις και πολλή δουλειά από όλους. Μάλιστα. Να ρωτήσω το εξής. Έχετε... προσέξτε λίγο πώς θα τοποθετηθώ. Έχετε μετανιώσει για κάποια από τις επιλογές? Δεν θα ρωτούσα για ποια, αν μου λέγατε ναι. Ή είναι πολύ νωρίς για να κρίνουμε το κάθε νέο πρόσωπο στην ομάδα? Νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς. Δηλαδή θα ήταν πολύ άδικο για όλους. Για όλους. Και μάλιστα όταν γίνεται και έτσι και με τέτοιο ανορθόδοξο τρόπο οι πρώτες εικόνες που παίρνουμε. Ήταν πολύ άδοξο, πολύ άτυχο να μπούμε αυτή τη στιγμή. Ξέρεις, στον αθλητισμό, Κώστα, και ειδικά στον ομαδικό και στον επαγγελματικό ομαδικό αθλητισμό, όλοι κρίνονται συνέχεια. Έτσι είναι. Βλέπουμε αυτά. Ότι υπάρχουν παίκτες που κάθε μέρα μπορεί να δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους και να κάνουν μια βουτιά η οποία έχει να κάνει με ψυχολογία, έχει να κάνει με κάτι προπόνηση και αμέσως μπαίνει στο στόχαστρο. Αντίθετα, παιδιά τα οποία ποτέ δεν περιμένεις ότι θα είναι αυτοί που θα τραβήξουν το κάρο από τη λάσπη, εμφανίζονται, κάνουν ένα βήμα μπροστά και τραβάνε όλη την ομάδα. Αυτό είναι, εντάξει, αυτή είναι και ομορφιά, έτσι, και αυτό είναι και το suspense. Γιατί αν όλα ήταν, τα ρίχνουμε μέσα στο μίξερ, δείχνουμε την δοσολογία και ξέρουμε τι αποτέλεσμα θα έχουμε πάντα, θα ήταν πολύ βαρύ και παιδιά. Δεν θα παίζαμε. Έτσι. Και αυτά που βλέπουν οι φίλοι στο γήπεδο. Λοιπόν, επειδή σήμερα υπάρχει και ένα έτσι πολύ σημαντικό παιχνίδι, απλά οφείλαμε να κάνουμε και κάποιες ερωτήσεις για τις αναμετρήσεις που προηγήθηκαν, γιατί ήρθαν και κάποια αρνητικά αποτελέσματα. Θα θέλατε να μας πείτε λίγο σε ποια κατάσταση είναι η ομάδα? Ό,τι με ρωτάτε, να ξέρετε, με πολύ... Ναι, η αλήθεια είναι, για να είμαστε και εμείς ειλικρινείς, ότι δεν έχουμε κανένα παράπονο. Απαντάτε σε όλες τις ερωτήσεις. Μπορώ να σας απαντάω με κάθε λεπτομέρεια. Το ξέρω. Το ξέρω. Επιχειρηματολογώντας και όχι λέγοντας. Όχι. Τώρα κοιτάξτε, το τι ο καθένας εισπράττει από αυτό που λέτε είναι άλλο θέμα. Για μένα το βασικό, και παίρνω αφορμή από αυτό που είπε ο Γρηγόρης ο Ατρίδης, είναι, κύριε Ζουρατζίδη, το γεγονός ότι δεν κρύβεστε στην αποτυχία.
και εμφανίζεστε στην επιτυχία. Για μένα, οι ομάδες στείνονται όταν υπάρχει ισορροπία σε όλους τους τομείς και στην επικοινωνία. Άρα, υπάρχουν δύο αποτυχίες. Μεγάλες. Έτσι λέω εγώ. Και όμως, είστε εδώ να μας πείτε γιατί ο ΠΑΟΚ απέτυχε, να βγάλουμε συμπεράσματα εμείς, να βγάλει συμπεράσματα και αυτούς που ακούει. Όχι μόνο στις επιτυχίες, να πούμε τι καλά που πήγε το πράγμα. Το θέμα, ακριβώς, ακριβώς. Το θέμα είναι να μπορείς να είσαι σε θέση να καταλαβαίνεις τι σου γίνεται. Εάν είσαι σε θέση να καταλαβαίνεις τι σου γίνεται, τότε καταλαβαίνεις και τι, καταλαβαίνεις και γιατί γίνεται. Οπότε είσαι υποχρεωμένος αυτό να το μεταφέρεις και στον κόσμο τον πολύ, να το μεταφέρεις και στους δημοσιογράφους, γιατί καμιά φορά βγαίνουν φίλοι, ας πούμε, του ΠΑΟΚ, κάνουν κριτική, η οποία είναι σκληρή. Ή βγαίνουν κάποιοι δημοσιογράφοι και κάνουν κριτική. Εγώ δεν θα παρεξηγώ ποτέ αυτά. Πρώτα απ' όλα, οποιοδήποτε αγαπάει τρελά την ομάδα μας και κάνει κριτική, μπορεί να κάνει ό,τι κριτική θέλει. Έτσι. Οι κακόβουλες κριτικές, όποιος θέλει να κάνει κακό στην ομάδα, αυτός δεν μπορεί να κάνει κριτική. Αυτός που την κάνει από αγάπη, ακόμα και σκληρή να είναι, ας την κάνει. Το θέμα ποιο είναι, ότι καλό είναι εμείς που είμαστε, που ζούμε και ότι γίνεται στην ομάδα, να βγούμε και να πούμε το τι ακριβώς γίνεται, για να καταλάβουν και οι υπόλοιποι, είτε είναι φίλαθλοι, είτε είναι δημοσιογράφοι. Έτσι, πρώτον, να καταλάβουν. Δεύτερον, να είναι σίγουροι ότι αυτοί που είναι στην ομάδα ξέρουν τι γίνεται, άρα θα πρέπει να το λύσουν κιόλας. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι κάτι σημερινό, τουλάχιστον στη δικιά μας την ομάδα. Νομίζω ότι όλα τα τελευταία χρόνια πολλές φορές βρεθήκαμε σε δύσκολη θέση και πάντα αυτό το πρώτο που νομίζω ότι αυτό το έχουμε μάθει από τον πρόεδρο είναι η ψυχραιμία και η ηρεμία στα δύσκολα. Μάλιστα. Το σέβομαι και το όφιλα να το επισημάνω, διότι έχουμε δεκάδες παραδείγματα ομάδων, στελεχών που κρύβονται στην αποτυχία και εμφανίζονται στην επιτυχία. Για μένα αυτό δεν είναι ισορροπία. Στα δύσκολα πρέπει κάποιος να εμφανιστεί και να εξηγήσει γιατί. Λοιπόν, και επίσης, Κώστα, είναι και πολύ σημαντικό το γεγονός ότι όταν έχεις ένα πρόβλημα θα πρέπει να δείχνεις ότι ξέρεις τι πρόβλημα έχεις. Μα φαίνεται, νομίζω. Ξέρεις να βρεις και τη λύση, γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να τη βρεις. Πάντως, ας γυρίσουμε και εμείς σελίδα λίγο στη συνέντευξή μας και ας πάμε σε ένα σημερινό παιχνίδι που δίνει ο ΠΑΟΚ. Πριν πάμε γι' αυτό, γιατί το έθεσες, έχω ένα ερώτημα. Αυτά τα ερωτήματα που έχω από φίλους ακροατές, Γρηγόρη, κύριε Ζουνατζίδη, τέθηκαν. Λοιπόν, λέει ο φίλος ακροατής, δεν έχουμε σοβαρό ζευγάρι του Κλάσεν. Ο Κρουμπάλι είναι καλός ρολίστας, χωρίς σουτ. Ναι. Εντάξει, αυτό τώρα είναι εμπίπτη σε αυτό που είπαμε, ότι κάθε ένας παίκτης έχει επιλεγεί να παίξει ένα ρόλο, σύμφωνα όμως με ένα ολοκληρωμένο ρόστερ. Κάποιοι παίκτες είναι παίκτες οι οποίοι μπορούν μόνοι τους να διαχειριστούν το παιχνίδι, κάποιοι άλλοι πιθανότατα να χρειάζονται να παίξουν, όπως ακριβώς το είπατε, ένα ρόλο. Ο ρόλος εξαρτάται από κάποιον. Άρα λοιπόν, για στην συγκεκριμένη φάση, νομίζω ότι το συγκεκριμένο ζευγάρι παικτών είναι ένα πλήρες ζευγάρι. Έχουν τεράστια, είναι πολύ δυνατή και έχουν εκρηκτική και ο καθένας μπορεί να καλύψει κομμάτια του παιχνιδιού που είναι μεγάλα και σημαντικά για μας. Έτσι, και τα πάντα το πώς σκέφτονται και οι προπονητές μας και τι ακριβώς θέλουν να κάνουν. Νομίζω ότι λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε υπομονή και αφού ολοκληρωθεί, επιστρέψουν τα παιδιά και θα παίξουν και αυτοί με ένα πλήρες ρόστερ, τότε θα δούμε τι μπορεί ο καθένας. Αλλά όπως είπαμε πάντα στον αθλητισμό, τα πάντα είναι μέσα σε ένα μεγάλο μικροσκόπιο και κοιτάζουμε ότι με κάθε λεπτομέρεια το τι μπορεί να βοηθήσει την ομάδα μας ή όχι. Μάλιστα. Λοιπόν, ρώτησε ο Γρηγόρης για το σημερινό παιχνίδι. Είναι παιχνίδι ορόσημο με δεδομένο ότι από σήμερα ξεκινά η πορεία του ΠΑΟΚ στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις από τη Γερμανία. Ακριβώς. Έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι στη Λούντεσβουργκ. Είναι μια ομάδα η οποία πέρασε από τη διαδικασία των προκριματικών γύρων του BCL. Έχει 6-6 αυτή τη διαδικασία. Είναι μια ομάδα, θα έλεγα, κλασική γερμανική, όπως τους έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για πολύ ψηλό επίπεδο μπάσκετ, αλλά μπορούμε να μιλήσουμε για την απόλυτη πίεση, το τρέξιμο. Δηλαδή, είναι πραγματικά παίζουν ένα μπάσκετ σκυλίσιο, έτσι για να το πω. Παλεύουν πάρα πολύ, πιέζουν πάρα πολύ, τρέχουν πάρα πολύ μέσα στο γήπεδο τους. Και αυτό οπωσδήποτε τους δίνει τεράστιο αβαντάζ, ειδικά στα εντός έδρας παιχνίδια. Είναι σαφώς ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, αλλά νομίζω ότι
κάθε μέρα που περνάει και εμείς είμαστε καλύτερα και θα κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια σήμερα να πάρουμε το παιχνίδι και να ξεκινήσουμε έτσι τη χρονιά από σήμερα όσον αφορά τα νικηφόρα αποτελέσματα. Κύριε Ζουρνατζίδη, επειδή περιγράψατε έναν πολύ δύσκολο κατάβλητο αντίπαλο και επειδή νομίζω ότι στην παρούσα φάση της αγωνιστικής σεζόν παίζει ρόλο και το γεγονός ότι οι Γερμανοί έχουν δώσει αγώνες για τα προκριματικά, άρα έχουν παραπάνω παιχνίδια επίσημα σχετικά με τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι σίγουρο. Είναι, γιατί έχουν παίξει 6 παιχνίδια, έχουν παίξει 3 φάσεις προκριματικά, έχουν παίξει νομίζω 2 παιχνίδια και παραπάνω παιχνίδια στο, όχι 2, παραπάνω παιχνίδια στο πρωτάθληματος. Είναι σαφώς σε καλύτερη κατάσταση, μάλλον σε κατάσταση ετοιμότητας καλύτερη από την μας, αλλά θα το παλέψουμε. Μάλιστα. Και για να θυμίσουμε και στον κόσμο που μας ακούει τώρα, ο ΠΑΟΚ σήμερα δεν θα έχει και πάλι στη διάθεσή του τον Γκόνιαρη. Σίγουρα. Δεν είναι έτοιμος ο Αντώνης ακόμα και πρέπει να τον προφυλάξουμε όσο μπορούμε, να είναι όταν θα μπει στο γήπεδο, να είναι πραγματικά έτοιμος, να μην διακυβευτεί σε καμία περίπτωση η υγεία του και επίσης να είναι σε κατάσταση τέτοια που να μπορεί να πραγματικά να προσφέρει και όχι να ταλαιπωρθεί και ο ίδιος και η ομάδα. Μια τελευταία ερώτηση, αν δεν έχει αντίρρηση ο Γρηγόρης και δεν έχει κάτι άλλο να ρωτήσει. Υπάρχει μια θέση ξένου, σωστά? Ναι. Υπάρχει και μία. Θα καλυφθεί? Ναι, δεν την έχουμε καλύψει. Θα προχωρήσουμε και θα δούμε, Κώστα. Είμαστε συνέχεια, τα μάτια μας είναι στην αγορά, σε όλα τα επίπεδα. Ναι. Και βλέπουμε και αν κάτι χρειαστεί, πραγματικά θα... Ό,τι χρειαστεί μάλλον θα κάνουμε το καλύτερο για την ομάδα. Ναι. Δεν υπάρχει, όπως είδατε και στην περίπτωση του Κατσίβελη, καλύφθουν σύντομα, γρήγορα. Και ό,τι χρειαστεί, αν χρειαστεί να κάνουμε κάτι άλλο, θα το κάνουμε. Να είστε σίγουροι. Ανοιχτό δηλαδή το ενδεχόμενο να υπάρξει μια προσθήκη. Σε κανένα επίπεδο. Άρα το ενδεχόμενο προσθήκης ανοιχτό. Φυσικά, πάντα. Πάντα. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ μας έχει συνηθίσει σε εκπλήξεις, οπότε να μην αποκλείσουμε το ενδεχόμενο σύντομα να έχουμε την προσθήκη. Έχουμε κίνητρο μεγάλο σήμερα, γιατί εκτός από τα καθαρά αγωνιστικά, παίζουμε και σε μια περιοχή η οποία έχει πάρα πολλούς Έλληνες και είμαστε σίγουροι ότι το βράδυ θα έρθουν πάρα πολλοί Έλληνες. Δε θέλω να σας κρύψω ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε, δίπλα μου κάθεται μια παρέα από τρεις Έλληνες οι οποίοι έχουν ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη. Μπροστά εδώ στο ξενοδοχείο βλέπω ένα νι ταχύ παρκαρισμένο. Νι ταχύ. Ναι, έχουν έρθει από την Περαία. Αυτό αποδεικνύει την τρέλα αυτού του κόσμου. Πραγματική, τη γλυκιά του τρέλα, έτσι. Έτσι, ακριβώς. Θα αλωνίσουν όλη τη Γερμανία για να δούνε. Για να δουν τον ΠΑΟΚ, έτσι, και εκτός κίνητρο, από τους Έλληνες, κίνητρο, κύριε Ζουρνατζίδη, σίγουρα ήταν... έχετε και εσείς και η ίδια η ομάδα, εννοείται. Τεράστιο κίνητρο, εντάξει, κοίταξε. Το κίνητρο, το όποιος συμμετέχει σε αυτόν τον οργανισμό που λέγεται ΠΑΟΚ, το κίνητρο είναι αυτονόητο και υπάρχει πάντα. Απλώς κάποιες φορές αυτό φουντώνει με την παρουσία του κόσμου και με τις δυσκολίες που έχεις να αντιμετωπίσεις και πρέπει να τις αντιπαρέλθεις. Αυτή είναι η καθημερινότητά μας, έτσι. Εμάς αυτή είναι η ζωή μας και πολύ τυχερόμαστε. Μάλιστα. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας και την αγάπη που έχετε και οι δύο. Ευχαριστούμε και εμείς και για τον χρόνο και για τη διάθεση. Καλή επιτυχία, να είστε καλά.